Να πάμε στο μπάρκο να συναντήσουμε την Αναστασία της Σταματοπούλου. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία, η οποία είναι μαζί με τον κύριο Ευστράτιο Δουκάκη. Καλημέρα και στους δυο σας. Να είναι... Ο οποίος κύριος Δουκάκης είχε μία περιπέτεια χθες. Ναι, ακριβώς. Ναι, και μάλιστα το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικό. Ο κύριος Δουκάκης βρισκόταν μέσα στη βάρκα του το βράδυ της Παρασκευής, όταν, όπως θα μας περιγράψει και ο ίδιος, αναποδογύρισε και για παραπάνω από μία ώρα βρισκόταν μέσα στο νερό. Στο βίντεο βλέπουμε τη στιγμή που φτάνει αστυνομικός της ομάδας Δίας μετά από κλίση που είχαν λάβει για τον κύριο Δουκάκη που ήταν μέσα στη θάλασσα, και χωρίς δεύτερη σκέψη βουτάει μέσα στο νερό αστυνομικός και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει, και όπως μας έλεγε και ο ίδιος νωρίτερα, θα τον ακούσετε κι εσείς, ήταν η στιγμή που έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο. 10 λεπτά αργότερα θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμα. Να ακούσουμε και τον ίδιο. Να ναι, καταρχάς να μας πει, ο κύριος Δουκάκης πώς μπλέχτηκε το πόδι του στο παραγάδι. Τι έγινε? Πώς έγινε αυτό? Το παραγάδι ήταν μέσα στη βάρκα μου. Μες στη βάρκα μου ήταν, και όταν αναποδογύρισε η βάρκα, τότε μπλέχτηκε, μπήκα να καταγγίσω στο χέρι μου. Δεν έγινε το ναυάγιο από το παραγάδι. Το παραγάδι ήταν το εργαλείο μες στη βάρκα μου. Όταν ήρθε το κυματισμός, ο πρώτος κυματισμός, το πέρασα το πρώτο κυματισμό η βάρκα μου. Το δεύτερο όμως ήταν πάνω από 10-15 μέτρα και το πήρα, τούμπα τη βάρκα μου και γύρισε από πάνω μου. Την καιρό που πάλισα μέσα στη βάρκα μου για να βγω απ' έξω, τότε μπήκε το παραγάλι τα χέρια μου, δηλαδή με τα γκίστρα μέσα στα χέρια μου. Α, τα σημάδια είναι αυτά που βλέπουμε. Χτυπήσατε και στο πόδι και στο κεφάλι? Έχω χτυπήσει στο κεφάλι μου, στο πόδι. Θα ξαναπάω μάλλον στο νοσοκομείο, γιατί με πήρε το ΕΚΑΒ μόλις με βγάλανε τα παιδιά έξω. Πήγα στο νοσοκομείο, έκανα καρδιογράφημα και τέτοια, και μετά έφυγα πάλι στο λιμαναρχείο. Το πόδι μου δεν φινόταν αυτή τη στιγμή, ήταν ζεστό ακόμα. Τώρα είναι πλεσμένο και έχω χτυπήσει και στο κεφάλι. Και πώς έγινε? Σας είδαν, φωνάζατε βοήθεια, σας είδαν οι διάδες που περνάγαν από πάνω? Είμαι τυχερός, γιατί εκεί πέρα στο Νόρμο Κράκαρη έχει σουλατσάρει κόσμος κάθε απόγευμα. Έχει κάτι καντίνες εκεί πέρα και με ακούσανε και πήραν τηλέφωνο το λιμεναρχείο και την αστυνομία. Και ήρθαν τα παιδιά και πέσαν μέσα στο νερό με τις στολές. Ήρθε η ομάδα Δίας, πέσαν τρία παιδιά από την ομάδα Δίας και από το κεντρικό λιμάνι, από το κερατσινίο, το λιμενικό του κερατσινίου, ένα άτομο ακόμα, και με βγάλαν έξω. Δεν μπορούσα να φύγω από τη βάρκα γιατί με είχαν πιάσει κάτι άγκιστρα. Και ήταν κρίσιμο αυτό. Δηλαδή, άμα καθυστούσα 10 λεπτά θα ήμουν πνιγμένος. Είχατε εγκλωβιστεί λοιπόν εκεί. Όλα αυτά ευθύνεται. Ναι, όλα αυτά ευθύνεται το πλωτό, το ταχύπλο, το τζάμπο τζετ, γιατί μπήκε με πυροβολικά μίλια μέσα στο λιμάνι. Είπε με 30 μίλια, ενώ είναι να μπει με 11. Καθώς μαθαίνω από το λιμαναρχείο, μπήκε μέσα γιατί είχε έναν άρρωστο. Δεν είναι τρόπος αυτός όμως, επειδή είχε έναν άρρωστο, να μπει μέσα στο λιμάνι με 30 μίλια. Αυτό έχει ένα σχηματισμό. Εσείς, κύριε Δουκάκη, πόση ώρα ήσασταν στο νερό μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί? Ήμουν μια ώρα. Ήμουν μια ώρα μέσα στο νερό. Φώναζα βοήθεια συνεχώς. Τα άτομα απ' έξω μου λέγανε: κάνε υπομονή, έρχονται. Ήρθε το πλωτό της Μαρίνας Ζέας, το λιμινικό, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ μετά. Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό ότι έπεσαν να σας σώσουν με τις στολές τους οι άνθρωποι εκεί, με την αυτοθυσία. Ναι, ευχαριστώ πολύ την ομάδα Δίας και το λιμαναρχείο του Κερατσινίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, το πλωτό της Μαρίνας Ζέας. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται, γιατί ένας καπετάνιος, η δουλειά του είναι να προσέχει τον έξω κόσμο, όχι τον βαπόρι του μόνο. Δεν μπορεί να μπει με 30 μίλια μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Και απορώ πώς έφυγε αυτός ο καπετάνιος ξανά και δεν τον έπεισε στο λιμινικό. Δημιούργησε ένα ναυάγιο. Η βάρκα μου είναι καταστράφηκε. Τη βγάλαμε χτες πάλι, χτες πήγαμε και τη βγάλαμε με γερανούς απάνω, μάδες όλοι για ρύπανση. Τέλειωσε, η βάρκα είναι τελειωμένη. Δεν μπορεί ένα σκάφος, ένα ντόνο να γυρίσει ανάποδα. Δεν είναι ένα κυματάκι. Είναι 15 μέτρα κύμα. Και το θέμα είναι ότι έτσι, καταλαβαίνω εγώ ότι έτσι όπως αναποδογύρισε η βάρκα σας, εκεί κάπου μπλέχτηκε το πόδι σας στο παραγάδι και δεν μπορούσατε κι εσείς μετά. Μπράβο, όπως αναποδογύρισε η βάρκα μου, έχει μέσα η βάρκα εργαλεία, ψαρικά. Εκεί πέρα που πήγα να παλέψω να βγω απάνω, τότε πιάστηκα στο παραγάδι.
Μάλιστα. 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 Δεν ήταν δηλαδή το πρόβλημα. Το ναυάγιο δεν το δημιουργήσε, το παραγάδι σίγουρα. Ναι, ναι, δεν είπε κανείς αυτό. Οπότε, κύριε Δουκάκη, ευτυχώς που ήρθαν και σας έσωσαν εκεί. Ναι. 5 λεπτά, αν αργούσαν ακόμα τα παιδιά, δεν άντεχα άλλο, γιατί βούλιαζα μέσα στον νερό και ξανά έβγαινε το κεφάλι μου πάνω. Θα μιλάγαμε σήμερα για πνιγμένο, όχι για ποσοθικά. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, την ομάδα Δίας και το λιμεναρχείο Κερατσινίου. Το πλωτό στο Πασαλιμάνι, όλοι αυτοί πρόσφεραν και βγήκα ζωντανός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δουκάκη. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά.